ελαιόλαδο και ζαχαροπλαστική. Με το Στέλιο Παριάρο. Στέλιο, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να σου πω τι έχω φτιάξει. Να μας πεις τι έχεις φτιάξει, βεβαίως. Ωραία. Εδώ έχουμε μου σοκολάτα με ελαιόλαδο και μπισκότο με ελαιόλαδο και φιστική γίνης. Σουδάκια γεμισμένα με σοκολάτα και ελαιόλαδο. Εδώ είναι μανταρινόπιτα από το μανταρίνι αποτυχίο και ελαιόλαδο. Εδώ για πρώτη φορά έκανα lemon pie που είναι με ελαιόλαδο για λιπαρά στίχια. Πολύ ενδιαφέρον, θέλω πολύ. Να το ετοιμάσω. Εδώ έχει κρέμ σοκολά δυνατή με ελαιόλαδο, μπισκότο με ελαιόλαδο, μανταρίνι, είπαμε, πορτοκάλι και κάστανο. Καταπληκτικά. Με ελαιόλαδο. Έχουμε επίσης παγωτό βανίλια με ελαιόλαδο. Μπράβο. Και να πούμε το ελαιόλαδο, και όχι οποιοδήποτε ελαιόλαδο, μιλάμε για εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Πάντα θέλουμε καλή ποιότητα. Εννοείται. Ελαιολάδου. Σε όλα τα πράγματα. Να πούμε επίσης ότι όλα τα ελαιόλαδα δεν ταιριάζουν με όλα τα γλυκά. Εμείς σήμερα έχουμε χρησιμοποιήσει το ελαιόλαδο Πάμακο από τα Χανιά της Κρήτης, ποικιλία Τσουνάτη. Έχει ταιριάξει με τα περισσότερα γλυκά μας. Και θέλω να δοκιμάσετε και αυτό, το οποίο έτσι είναι ένα πολύ δροσερό επιδόρπιο και υγιεινό. Και μπορεί και πιπέρι να το πορτοκάλι και πιπέρι και αλάτι. Και αλάτι. Εγώ έχω βάλει λίγο ζάχαρη κανέλα πάνω στο πορτοκάλι, αλλά και το αλάτι πάει εκπληκτικά. Εκπληκτικά. Βεβαίως. Πάμε να τα απολαύσουμε. Πάμε να τα απολαύσουμε, ναι. Στέλιο, βιάζεσαι. Γιατί ήθελα να πιω. Περίμενε, να το ζεστάνουμε πρώτα για να τη δούμε. Θα τη γαλίσουμε κάτι. Όχι, βρε. Αλλά να ζεστάνεται, ζεσταθείτε να βγουν. Θα λίγο για να αναδυθούν τα αρώματα. Ναι, και να μας έρθει καλύτερα το άρωμα του ελαιολάδου. Ωραία, μετά θα το γύρουμε λίγο και θα το. Έτσι. Θα βρέξουμε τα τυχόμενα. Τι ωραία, μαθαίνω και άλλα πράγματα. Και πάμε να μυρίσουμε. Πάρε μια βαθιά εισπνοή. Μαγικό είναι. Και μπορώ να δοκιμάσω. Μπορείς και να δοκιμάσεις, βέβαια. Παίρνουμε λίγο αέρα. Ωραίο. Άρα εισπνέουμε, παίρνοντας λίγο αέρα και εκπνέουμε από τη μύτη για να αισθανθούμε τα αρώματα και επιστορινικά και να έχουμε μια σφαιρική εικόνα τι είναι το φρουτόδες του. Άρα βλέπεις εδώ φρεσκοκομμένο χορτάρι. Ναι. Το φαίνεται. Ρόκα. Και ναι, η ρόκα γιατί είναι πικρό που μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Αυτό ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με τη σοκολάτα που φτιάξαμε. Βέβαια. Είναι ένα ελαιόλαδο, είναι το Παμάκο ή Πάμακο, όπως θέλει το λέει κανείς. Παμάκο ή Πάμακο. Από τα Χανιά, ποικιλία Τσουνάτη. Μια εξαιρετική ποικιλία για, και για αγγλικά. Γιατί υπάρχει κόσμος που πιστεύει επειδή είναι πιο πικρό πικάντικο από άλλες ποικιλίες ότι δεν ταιριάζει με αγγλικά. Τι λες καλύτερα. Εσύ θα μας το πεις καλύτερα όμως, γιατί έφτιαξες τόσα αγγλικά. Εννοείται ότι ταιριάζει και ταιριάζει και με πικρή σοκολάτα. Και με πικρή σοκολάτα, συμφωνώ. Και ταιριάζει και με παγωτό. Το ξέρεις. Που το έχω εδώ. Και εγώ σου έχω εδώ το παγωτό. Περίμενε. Α, ωραία. Μαγικό. Μα κοίτα τι ωραία. Όντως πάει και σε φρουτοσαλάτα πηγαίνει. Βεβαίως. Με φρουτοσαλάτες, ναι. Και να έχεις και σαντιγί από πάνω. Και σαντιγί. Μην το φοβόμαστε το ελαιόλαδο στα αγγλικά. Θέλεις να δοκιμάσουμε. Βεβαίως. Πάρε σε πρώτο. Όχι, όχι, κυρίε. Σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, κρατάω ανίσθηση. Είναι καλή κατάψυξη που έχουμε, κατάλαβες. Είδες πως ταιριάζει. Πάρα πολύ ωραίο. Και έχουμε βάλει και πέρλες ελαιολάδου για διακόσμηση. Αλλά έχουν και γεύση. Και αυτές. Πάει να δεις οι πέρλες που παγώσανε και κάνουν κράντζι. Φοβερό. Υπέροχο. Μην το φοβάστε λοιπόν. Ελαιόλαδο ταιριάζει με τα πάντα. Με γιαούρτι, με παγωτό. Εγώ είμαι με τα περισσότερα γλυκά. Μπορούμε σε πολλές συνταγές να αντικαταστήσουμε το βούτυρο με ελαιόλαδο. Ναι, αλλά... που θέλει μια ισορροπία και μια σωστή τεχνική. Σωστά, ή αλλά... μπορεί να τα παντρέψουμε και τα δύο μαζί. Ακριβώς. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.